Κύριε Μαραγκάκη, χαίρετε. Χαιρόμαστε που συνομιλούμε μαζί για να παράξουμε το podcast εν ώψη των εθνικών εκλογών. Όπως είναι γνωστό, είστε υποψήφια στο νομό Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ και θα κάνουμε μια συζήτηση με πολιτικό περιεχόμενο προκειμένου να ενημερωθεί και ο κόσμος, οι ακροατές μας, για τις θέσεις που υποστηρίζετε. Φυσικά, κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το News Hub για αυτή την πρόσκληση, την ευκαιρία που μας δίνετε. Χρόνια πολλά θα ήθελα να σας πω και στους ακροατές. Χριστός Ανέστη και καλή συνέχεια. Αληθώς Ανέστη. Όπως είναι γνωστό, η κατοικία σας είναι σε ένα αμιγώς τουριστικό δήμο, στο Δήμο Χερσονήσου. Γέννημα Θρέμα, ζείτε τον τουρισμό και την ανάπτυξή του στην περιοχή ευρύτερα τις τελευταίες δεκαετίες και έχετε διαπιστώσει και τα λάθη αλλά και τα θετικά που υπάρχουν όσον αφορά στην ανάπτυξή του. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας, τη συζήτησή μας. Είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου και θέλω να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε φέτος η περίοδος αυτή, πώς βλέπετε τα πράγματα και το ζητούμενο πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε ακόμα με μεγαλύτερη επιτυχία το τουριστικό μας προϊόν με τον πρωτογενή μας τομέα προς όφελος των αγροτών μας. Ναι. Ναι, φυσικά. Να πω βέβαια ότι επειδή ακριβώς προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον αγροτικό, ναι, οι διαφορές που εντοπίζω στον τρόπο ζωής και στο πόσο διαφορετικοί είναι οι ρυθμοί στον τουρισμό, ξεκίνησα από μια ηλικία και έπειτα, οπότε μπορώ να διακρίνω και τις στρεβλώσεις, πιστεύω, με ένα διαφορετικό τρόπο. Ξεκίνησε η τουριστική σεζόν με όλα αυτά που λένε, με αυξημένη κίνηση, με εργοτάξια που είναι ακόμα ενεργά, με τους επενδυτές, τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους να αγωνιούν για να ξεκινήσει όπως πρέπει με όλο το προσωπικό, με τις πρώτες ύλες, αντιμετωπίζοντας αυτή τη στιγμή την ακρίβεια, την αύξηση στα θέματα ενέργειας. Ξεκίνησε λοιπόν με μεγάλη χαρά, νωρίς, αλλά και με πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν από όλους μαζί. Ο τουρισμός είναι ένα σύστημα που όλοι συλλειτουργούμε και συμπράττουμε. Είναι μια προσωπική υπόθεση του καθενός, γιατί έχουμε και μέσα μας τη φιλοξενία, το φιλότιμο, όλο αυτό το πράγμα που μας βγαίνει στον τουρισμό. Από την άλλη, είναι και εθνική υπόθεση και θα πρέπει να την υπηρετήσουμε. Κάθε μέρα οι ανάγκες αυξάνονται στις θέσεις εργασίας. Υπάρχουν αιτήματα δίκαια από μέρους των υπαλλήλων, όχι μόνο των ξενοδοχείων, αλλά σε όλους τους τομείς. Αλλά υπάρχουν και αιτήματα δίκαια από εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους που πρέπει η κυβέρνηση να τα βλέπει και να τα ρυθμίζει και να μην τα αφήνει άλυτα. Ξέρουμε ότι μπορεί κάποιοι να ξεκίνησαν να εργάζονται αυτή τη στιγμή, ωστόσο από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο δεν πήραν ένα επίδομα ανεργίας που το δικαιούνταν και δεν οφείλεται σε αυτούς η φύση της εργασίας και ο χρόνος έναρξης της τουριστικής περίοδου. Έχουμε όμως μπροστά μας την τουριστική σεζόν. Ο κάθε εργαζόμενος και ο κάθε εργοδότης και αυτοαπασχολούμενος θέλουν να τα δώσουν όλα γιατί πιστεύουν στην ανάπτυξη, γιατί πιστεύουν στην ποιότητα της δουλειάς τους. Ξέρουμε ότι θα πιεστεί πάρα πολύ το σύστημα. Θα είμαστε δίπλα για να το παρακολουθούμε όπως είμαστε άλλωστε και να μπορούμε να βοηθάμε να επιλύονται ζητήματα, να είμαστε στο πλευρό όλων αυτών που ζητάνε κάτι που είναι δίκαιο και έχουν ήδη γι' αυτό αγωνιστεί. Έχετε συναντήσεις με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εκπροσώπους τους. Ποιο είναι το κύριο θέμα που σας βάζουν οι εργαζόμενοι, ποιο είναι το κύριο θέμα που σας βάζουν οι ξενοδόχοι λοιπόν? Ναι, το ζητούμενο είναι να έχουμε τη δυνατότητα σε αριθμό εργαζόμενων να παρέχουμε τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίας που πρέπει στον τουρίστα επισκέπτη και να έχουμε και μεταξύ μας τις καλές σχέσεις όπως προβλέπονται και το νόμο και όπως θέλουμε να είναι για να είμαστε καλά στη δουλειά μας και να προσφέρουμε αυτό που θέλουν. Οπότε το ζητούμενο είναι σε αριθμούς
περισσότεροι εργαζόμενοι και δεν θέλουμε αυτό να καταλήξει σε περισσότερες ώρες για τους εργαζόμενους τους ίδιους. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και στους νεότερους ίσως που εγώ δεν βλέπω στην περιοχή μου ότι απέχουν από τη δουλειά στον τουρισμό. Ίσα-ίσα που με το που δοθεί η δυνατότητα νομικά σε έναν 17χρονο να εργαστεί στον τουρισμό σε συγκεκριμένα πόστα φυσικά και γιατί είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και γιατί τα παιδιά βλέπουν και τους γονείς να δουλεύουν, δουλεύουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κακό αυτό, αρκεί να γίνεται σε συνθήκες που, όπως προβλέπεται, να είναι και για τους ανήλικους και για όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή λέτε, ναι, ναι, η εργασία ξεκινάει για τους μικρούς από τα 17 με την άδεια της πολιτείας, αυτό λέτε, στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ναι, αυτό συμβαίνει, συμβαίνει ήδη. Οπότε απλά λέμε ότι οι αριθμοί, η ανάγκη σε αριθμούς εργαζομένων να μην καλυφθούν με τις φοβερές υπερορίες εκ μέρους των εργαζομένων για να καλύψουν τις ελλείψεις. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και η πολιτεία δεν τα αντιμετωπίζει εύκολα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εγκρίνοντας θέσεις απασχολούμενων από τρίτες χώρες. Υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα και από τους ξενοδόχους και από τους ανθρώπους και στον αγροτικό τομέα, γιατί δεν δείχνονται χέρια αυτή τη στιγμή μόνο στον τουρισμό. Η σεζόν συνεχίζεται, η αγροτική παραγωγή συνεχίζεται, χέρια χρειάζονται παντού. Περισσότερο εργατικό δυναμικό χρειάζεται παντού. Δηλαδή, μας λέτε πολύ απλά να πληρώνονται καλύτερα οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, έτσι ώστε να μην αναγκαζόμαστε να έχουμε αυτές τις μεγάλες ελλείψεις Ελλήνων ξενοδοχοί υπαλλήλων που έχουν φύγει από το επάγγελμα, με αποτέλεσμα να ζητάμε από τρίτες χώρες εργατικά χέρια. Ναι, και από ό,τι γνωρίζουμε από ανθρώπους στην Κρήτη που δουλεύουν στον τουρισμό σε άλλες χώρες, το κάνουν γιατί και οι συνθήκες και οι αμοιβές είναι καλύτερες. Κύριε Μαρακάκη, με σαφήνεια το απαντήσατε. Πάει καλά η διασύνδεση του τουριστικού μας προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα? Γιατί το γνωρίζει το θέμα εκ των έσω αυτό. Είστε εργαζόμενοι στέλεχος στην αυτοδιοίκηση, έχετε εργαστεί σε Δήμο, σήμερα είστε εργαζόμενοι στην περιφέρεια Κρήτης. Ασχολείστε και με ευρωπαϊκά προγράμματα που εμπλέκονται με τον τουρισμό και θέλω λίγο να το ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι. Ναι, να πούμε καταρχήν γιατί ο πρωτογενή τομέα και το πόσο μπορεί να είναι συνδεδεμένος με τον τουρισμό και βέβαια μπορεί να είναι συνδεδεμένος γιατί παράγει και απ' την άλλη στον τουρισμό υπάρχει αυτή η κατανάλωση. Γίνονται προσπάθειες από τους ιδιώτες, γίνονται προσπάθειες από ομάδες παραγωγών. Έχουμε δει ότι έχει αναδειχθεί το ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα της Κρήτης. Είναι πάντα μια ευκαιρία για τους κρητικούς η προβολή, η ανάδειξη της εγκυρότητας και της αξίας της κριτικής διατροφής και γνωρίζουμε ότι ο γαστρονομικός τουρισμός κερδίζει κάθε μέρα περισσότερους φίλους και που αναζητούν ειδικές εμπειρίες, αλλά πάνω απ' όλα καλό φαγητό, τις πρώτες ύλες μας, την ταυτότητά μας στο πιάτο τους. Οπότε αυτή την ευκαιρία πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε με κάθε προσπάθεια να την αξιοποιούμε. Γίνονται προσπάθειες από τους φορείς τους τοπικούς για να έχουν κίνητρα και στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, αλλά ακόμα και στο σνακ που παρέχεται στον πολίτη να έχει αυτή την ταυτότητα της Κρήτης και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για την γαστρονομία και την ταυτότητά της στην Κρήτη χωρίς να το συνδέουμε με την παραγωγή. Άρα, καταρχήν για τους πολίτες και δευτερευόντως και για τους τουρίστες επισκέπτες, σίγουρα είναι, θα δώσει μια παραπάνω αξία το να είναι οι πρώτες ύλες δικές μας. Και αυτό θέλει ένα γενικότερο σχεδιασμό. Θέλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συνδράμει περισσότερο, να οι φωνές και οι προτάσεις των αγροτών, των παραγωγών για τα διέξοδα που βρίσκουν στις προσπάθειές τους να μπορούν να παρακαμπτούν, να μπορούν να λυθούν πολλά ζητήματα, να οργανωθεί η παραγωγή καλύτερα, αλλά με άλλους όρους, όχι με αυτήν την ακρίβεια, όχι με αυτήν την gap που δεν προωθεί πολύ τα πράγματα, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Και ξέρουμε ότι ο τουρισμός, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται και θέλουν τις πρώτες ύλες, θέλουν να είναι από την Κρήτη, θέλουν
και μάλιστα είχα κάνει μια αναφορά όχι μόνο για το καλάθι του νοικοκυριού, ότι πρέπει να είναι και καλάθι του τόπου, να μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε τοπικά προϊόντα με μια άλλη παραγωγή που θα είναι μεγαλύτερες ποσότητες και καλύτερες και οι τιμές αυτό. Γιατί η τιμή του τοπικού προϊόντος που έχει την ταυτότητα δεν είναι η ίδια με ένα μαζικό προϊόν. Δεν πληρώνεται το ίδιο ο παραγωγός και οι ύλες που χρειάζονται για την παραγωγή του. Ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κυνηγάτε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στην Κρήτη και ιδιαίτερα σε ό,τι να κάνει με τους νέους. Τι ακριβώς επιδιώκετε? Ναι, να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι αυτά τα προγράμματα δεν είναι τα γνωστά, δεν έχουν σχέση με ΕΣΠΑ και με τέτοιου είδους μεγάλα προγράμματα. Ναι. Είναι μικρά, απευθύνονται σε συλλόγους, σε άτυπες ομάδες, σε νέους, αλλά και σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό, με σκοπό να γίνουν πιο γνωστές οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντίστροφα να εξυπηρετήσουν μια τοπική προτεραιότητα και να βοηθήσουν να πραγματοποιηθεί μια τοπική πρωτοβουλία που θα έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξεκινήσαμε θελοντικά με άλλα άτομα πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από 20 χρόνια στην Κρήτη, και έχουμε φτιάξει και δεσμούς και σχέσεις στην Ευρώπη. Γιατί πιστεύουμε πραγματικά στην ιδέα της Ευρώπης, πιστεύουμε στην ειρήνη που μας έχει χαρίσει, βεβαίως και η απογοήτευση εξαιτίας του πολέμου και το πόσο μπορεί η Ευρώπη να καθορίσει την ειρήνη στην Ήπειρο και στον κόσμο είναι ένα ζήτημα που το έχουμε στο μυαλό μας με την έναρξη του το συγκρούσεων στην Ουκρανία, αλλά από όταν το ξεκινήσαμε, το να δίνει τη δυνατότητα σε νέους και σε ενήλικες στις επαρχίες της Ευρώπης να ακουστεί φωνή τους στην καρδιά της, ήταν για μας ένα στοίχημα, γιατί πιστεύουμε στην Ένωση. Παραμένει στοίχημα, βοηθούμε συλλόγους, βοηθώ εγώ, ας πούμε, σε συλλόγους που είναι στον τόπο μου, ή αν μου ζητήσει σε οτιδήποτε να κάνουμε μαζί περισσότερο κατανοητό κάποιο πρόγραμμα, κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, για να ωφεληθούν σύλλογοι και ομάδες νέων που θέλουν να κάνουν κάτι και αναζητούν τη στήριξη. Την έχουν βεβαίως και από τους τοπικούς φορείς, αλλά είναι ωραίο να δίνεις σε ευρωπαϊκή διάσταση το λόγο σου, να τον πας πιο ψηλά και να νιώθεις ότι η διακρατικότητα βοηθάει να συνεννοηθούμε καλύτερα και να κατανοήσουμε καλύτερα ένας τον άλλον.